Καλώς ήρθατε και από μένα. Καλώς ήρθατε στο νησί μας. Και να αναφέρω ότι είμαι πρόεδρος του Μαγείρων και Ζαχαροπλαστών του Ηρακλείου, γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας του Επισκεπτισμού Τουρισμού. Τα θέματα τα δικά μας τον τελευταίο καιρό είναι επίκαιρα. Και είναι επίκαιρα γιατί δεν είναι τωρινά. Τώρα τα ανακαλύψαμε. Το θέμα της μη σέρβερς εργασίας στον επισκεπτισμό τουρισμό δεν είναι, κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι, αιτία 2 χρόνων. Είναι αιτία τουλάχιστον 1 δεκαετίας. Και αυτό το φωνάζουμε εδώ και κάποια χρόνια. Έπρεπε λοιπόν να έρθει η πανδημία για να καταλάβουμε όλοι τι σημαντικό ρόλο παίζουν στις ξενοδοχειακές μονάδες αλλά και στον επισκεπτισμό οι εργαζόμενοι. Τώρα καταλαβαίνουμε οι περισσότεροι και εμείς οι ίδιοι, γιατί δεν σας κρύβω ότι έχουμε και εμείς ευθύνες, οι παλαιότεροι θα έλεγα περισσότερο, στο πρόβλημα της μη σέβρησης προσωπικού. Γιατί και εμείς επιτρέψαμε με κάποιο τρόπο ώστε να δημιουργηθούν και να διωγγωθούν τα προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας, που φέραν σε αυτή την κατάσταση. Έπρεπε να είμαστε πιο δυναμικοί. Έπρεπε να είμαστε πιο διεκδικητικοί. Έπρεπε να το φωνάζουν πιο δυνατά. Τα νέα τα παιδιά δυστυχώς δεν ακολουθούν τον κλάδο μας. Και δεν ακολουθούν το κλάδο μας για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος είναι ο μισθολογικός και οι συνθήκες εργασίας. Αν πάρω, δεν ξέρω αν βρίσκεται κάποιος εδώ που εργάζεται στις κουζίνες, βλέπω κανένα 2 συνάδελφους, αν σας βάλω αυτή τη στιγμή σε μία κουζίνα ξενοδοχείου αλλά και εστιατορίου, να κάτσετε, όχι να δουλεύετε, να βλέπετε μία ώρα το τι γίνεται, θα φύγετε, θα κλείσετε την πόρτα και δεν θα κοιτάξετε ούτε πίσω σας. Υπάρχει πολεμική κατάσταση αυτή τη στιγμή στις κουζίνες. Το λέω γιατί έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή οι ανθρώποι που δουλεύουν στις κουζίνες υποφέρουν. Και μιλάμε για μια τουριστική σεζόν που όλοι λένε ότι θα πάει καλά. Πώς θα πάει καλά? Θα πάει καλά μόνο για τους ξενοδόχους και τους μεγάλους των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι στενάζουν αυτή τη στιγμή, αυτό τον καιρό. Και ειδικά οι εργαζόμενοι. Σας θέλω να σας δώσω μια πληροφόρηση και να σας πω ότι ήδη αναφέρουν και βγάζουν τις βάρδιες για κανένα μήνα. Και οι βάρδιες αυτές που λένε για τους εργαζόμενους, όλοι μιλάνε για 12 ώρα και για 15 ώρα. Ποιος αντέξει από εδώ και ύστερα να δουλέψει 15 μήνες χωρίς ρεπό με 14 και 16 ώρες εργασίας και με τις απαιτήσεις που έχουν πλέον οι επιχειρήσεις αυτές και πόσο, και ειδικά τα ξενοδοχεία. Και γι' αυτό έχουμε και το φαινόμενο που ανάφερε ο κύριος, ο συνάδελφος ο Κοκολάκης, ότι απειλούν και μάλιστα έχουμε φτάσει και στο bullying που είναι τόσο επίκαιρο, στο bullying το λεκτικό. Και νομίζω ότι αν συνεχιστεί θα φτάσουμε και στο χειρονακτικό. Δυστυχώς. Και τώρα όλοι ψάχνουν να βρουν λύσεις. Μα δεν υπάρχει μαγικά ρευδάκια και επειδή ακούω για κάτι για τους μετανάστες, για τους Ουκρανούς, Μπαγκλαντές, Πακιστανούς. Εμείς δεν είμαστε ρατσιστές. Καλώς να ορίσουν οι ανθρώποι, αλλά να είναι νόμιμοι, να δουλεύουν σε ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, να έχουν κανονικό μισθό, να υπάρχουν συμβάσεις εργασίας και να ασωματωθούν ομαλά,
όχι με αυτά που ακούμε, με 20-25 ευρώ, με ροκάματα, επειδή ούτε νόμιμοι είναι, ούτε πληρώνουν φορολογία όπως εμείς, ούτε τίποτα. Και τώρα να ζητάνε, όπως είπα και πριν, λύσεις. Οι λύσεις δεν βρίσκονται από τη μια στιγμή στην άλλη, αλλά πρέπει σιγά σιγά να πούμε κάποιες προτάσεις και σας παρακαλώ, κύριε Γενική, να καταγράψετε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να, ο πρώτος μάλλον παράγοντας πρέπει να βάλει πλάτη ώστε σιγά σιγά να λυθεί το θέμα που δεν υπάρχει προσωπικό, είναι το κράτος. Να θεσπίσει νομοσχέδια, νόμους, τα οποία κάποια υπάρχουν αλλά δεν εφαρμόζονται. Το πρώτο πράγμα που θα έλεγα εγώ που πρέπει να μπει και πρέπει σιγά σιγά να το λέτε, κύριε Γενικέ, και εσείς όπως και όλα τα κόμματα στη Βουλή, είναι η θέσπιση ποσόστοσης των εργαζομένων. Δεν μπορεί να δουλεύει ένα ξενοδοχείο πεντάστερο, τετράστερο, όσων αστέρων κι αν είναι, και να μην υπάρχει ποσόστοση. Αν δεν δουλεύετε στα ξενοδοχεία, να σας το πω πιο απλά, το καταλάβετε. Σε μία κουζίνα, να αναφερθώ σε μένα, σε εμάς, όταν κάποιοι άνθρωποι συντίζονται πάνω από ένα αριθμό και πάνω, πρέπει να υπάρχει ποσόστοση. Πρέπει να αναγκάσει με νόμο η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, να έχει τον ανάλογο αριθμό εργαζομένου, είτε είναι η κουζίνα, είτε είναι οι καμαριέρες, είτε είναι στη ρεσεψιόν, είτε είναι στο εστιατόριο. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Και το άλλο που ταλανίζει το δικό μας κλάδο περισσότερο είναι οι εγκαταστάσεις, παιδιά. Οι εγκαταστάσεις, και αυτό πρέπει, είναι μια πρόταση την οποία πρέπει να την κάνουμε και να την αναφέρετε, και όλα τα κόμματα να την αναφέρουν. Πρέπει να υπάρχει και στις κουζίνες στα ξενοδοχεία ένα όριο, το οποίο θα βάζει όρους το πόσα τετραγωνικά θα πρέπει να είναι κάθε κουζίνα, έτσι ώστε να δουλεύουν οι ανθρώποι σε κανονικές συνθήκες εργασίας και όχι με σκάλες και υπόγεια που δεν δουλεύουν ούτε υποτικοί, να το πω απλά, να το καταλάβουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κουζίνες που ταΐζουν κόσμο και είναι σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει και η σωματική ακαιρεότητα των εργαζομένων. Σοβαρά θέματα. Κάθε μέρα υπάρχουν μικροατυχήματα. Ποιος τα ελέγχει αυτά? Ποια επιθεώρηση? Με το νομοσχέδιο που έβγαλε ο κύριος Χατζηδάκης, που την έκανε ανεξάρτητη αρχή? Εδώ ήταν του δημοσίου αρχή. Πηγαίνετε μία βόλτα στην επιθεώρηση εργασίας Ηρακλείου. Υπάρχουν 15 γραφεία και 5 καρέκλες γεμάτες. Μιλάμε για την αυαρχίδα του τουρισμού που είναι ο νομός Ηρακλείου και περιμένουμε όλα αυτά που λέμε, που είναι σωστά. Συμβάσεις εργασίας, συνθήκες εργασίας σωστές, να ελεγχτούν από ποιον, κύριε συνάδελφε. Συνάδελφοι, από 5 άτομα. Τι θα πρωτοπρολάβουν οι ανθρώποι αυτοί να κάνουν? Και αυτά τα πράγματα δεν ισχύουν μόνο τώρα. Είναι διαχρονικά. Διαχρονικά, και εγώ θα έλεγα και επίτηδες αφήσανε να φτάσει σε αυτό το χάλι, να φτάσουν σε αυτό το χάλι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους. Ποιος κάνει έλεγχο τώρα σε αυτή την τουριστική περιοχή της χώρας, συγγνώμη, που όλοι λέμε ότι είναι η ναυαρχίδα? Ποιος κάνει έλεγχο? Βρείτε μου. Εγώ δεν βλέπω. Ελέγχους δεν βλέπω. Πρόστιμα δεν βλέπω. Και δεν το λέω αυτό με την κακή έννοια ότι πρέπει να βγαίνουμε και να μοιράζουμε πρόστιμα. Πρέπει να βγαίνουμε για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι. Εγώ θα έλεγα και οι ίδιοι επιχειρηματίες θα προστατευτούν από τις καλές συνθήκες εργασίας και τις εγκαταστάσεις τις σωστές που πρέπει να έχουν.
Αυτά είναι τα θέματα και από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε και ας μην, μην στουρθοκαρμιλίζουμε ειδικά από την πλευρά της κυβέρνησης και να λέει μόνο ότι η σεζόν θα πάει καλά. Ε όχι κύριοι, δεν πάει καλά η σεζόν. Η σεζόν θα πάει καλά για αυτούς που εισπράττουν και αυτοί που εισπράττουν σίγουρα δεν είναι οι εργαζόμενοι. Και για να μην σας κουράσω θα κλείσω με ένα άλλο θέμα το οποίο πάλι είναι επίκαιρο και επειδή έχω και την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και επειδή κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα στο Εργατικό Κέντρο και οι ανθρώποι οι οποίοι έχουν πλέον πρόβλημα επιβίωσης πρέπει να σταματήσει, δεν ξέρω πώς με νομοσχέδιο, να τονιστεί στη Βουλή αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος. Έχει γίνει πλέον και τα επόμενες μέρες θα γίνει, θα εντατικοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό στα νοικοκυριά οι διακοπές ρεύματος. Αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο ακούω και πιστεύω να διαψευθώ ότι έχουν βγει πάνω από 500 εντολές διαταγές για διακοπή ρεύματος. Αυτό είναι και με ένα προϊόν συζήτηση όσον αφορά τι, κύριε Κουτσούμπα. Να μπει, εγώ δεν λέω να μην πληρώσουν οι μεγάλοι επιχειρηματίες που χρωστάνε τεράστια ποσά στα ρεύματα. Τεράστια ποσά. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να συζητηθεί στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, πέστε το πώς θέλετε. Να τελειώσει, μέχρι να τελειώσει αυτή η ενεργειακή κρίση, η τεχνική θα έλεγα εγώ ότι είναι, να μπει πλαφόν στις διακοπές ρεύματος βάσει φορολογικών δηλώσεων. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή τα νοικοκυριά που ένας παίρνει 700 ευρώ και 500 να του έρχεται 600 και 700 ευρώ ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Πώς θα το πληρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Αυτά ήθελα να αναφέρω. Ο τουρισμός είναι η ναυαρχίδα της ελληνικής οικονομίας, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει, τελευταίο θα πω, ότι δεν υπάρχει τουριστική πολιτική εδώ και πολλά χρόνια. Ο τουρισμός πάει με τον αυτόματο πιλότο, από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και από τον κόπο των εργαζομένων. Ευχαριστώ πολύ.